Λοιπόν, για να κρατήσουμε και το γούρι πριν τον ημιτελικό, είχαμε τον Γιάννη Λαρετζάκη, θα τον ξαναέχουμε. Τέλεια. Σήμερα, λοιπόν, ένας ακόμη τελικός ευρωπαϊκού κυπέλλου, θα νομίζω ότι είναι διαφορετικός αυτός, έτσι. Θα κάνει ένα όνειρο και για σένα, αλλά και για την ομάδα. Σίγουρα, πάντα τα παίζεις σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς και διεκδικείς ένα τίτλο, το μεγαλύτερο τίτλο στην Ευρώπη, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ενέργεια, υπάρχει όρεξη, υπάρχει ανυπομονησία και περιμένουμε τα αυριανά μάτς. Πού πιστεύεις θα κρυφτεί το παιχνίδι? Μια Ρεάλ η οποία είναι πραγματικά άλλη ομάδα μετά το 0-2 με την Παρτίζαν. Παρά τις απουσίες έχει δείξει τρομερό χαρακτήρα, έχει φοβερό βάρος στην πανέλα. Τι θα κάνετε για να εκπλήξετε πάλι στην Ευρώπη, όπως το 3ο δεκάλεπτο με τη Μονακό? Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε από την αρχή του παιχνιδιού, έτσι. Η Ρεάλ έχει πολύ εμπειρία παιδιά, έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοια παιχνίδια. Οπότε εμείς θα πέσουμε το δικό μας μπάσκετ. Θέλουμε να βάλουμε τον τόνο από την αρχή του παιχνιδιού με αυτήν την άμυνα όπως είναι μεγάλο τον Μονακό και πιστεύω να τα καταφέρουμε για να είμαστε έτοιμοι που θα είμαστε. Ξέρω ότι δεν θα μου απαντήσεις τώρα όπως ίσως να έκανα, γιατί είμαστε στον αέρα, αλλά έχεις κάνει έτσι πρόβα όπως να σπαίνεις το πρόβλημα, τον ονειρεύεσαι? Όχι, όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν θα το πεις για γούρι, δεν θα το πεις όπως δεν το είχα κάνει και όταν... Αλλά θα το κάνω εκείνη εδώ αφόρμητα. Μακάρι να πάνε όλα καλά πραγματικά. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Και πάμε όλοι μαζί για την κατάσταση. Ιστορικά ο Ολυμπιακός πριν από τους τελικούς, το πρωί του τελικού πάει κάποια βόλτα. Έχετε κανονίσει κάτι ακόμα, δεν το έχετε ασφαλίσει? Όχι, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, να σου πω την αλήθεια. Πώς νιώθετε, Γιάννη, ότι άλλοι 1500 περίπου φίλοι του Ολυμπιακού εξασφάλισαν εταιρεία, ψάχνουν με τρόπο να έρθουν και θα έχετε όλη την εκτέδρα μαζί σας αύριο? Εντάξει, ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι στηρίζει και με δίπλα στην ομάδα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι δίπλα μας και γιατί δεν είναι ένα εύκολο ταξίδι να κάνεις για να έρθει. Όσοι είναι στο γήπεδο και είναι μέσα στο γήπεδο, θέλουμε να έχουν ενέργεια, ρυθμό από την αρχή και όλοι μαζί να είμαστε στο τέλος και να πανηγυρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.